Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, όπως είπα και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ για πρώτη φορά και ελπίζω να μην είναι η μοναδική, την κυρία Θεοδώρα Αβιέρη, βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και αναπληρώτρια τομεάρχη υγείας. Κυρία Αβιέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και στη σήμερα. Εγώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που σας βλέπω. Καλησπέρα και σε εσάς και στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το ζήτημα της υγείας, κυρία Αβιέρη, μιας και χθες, από ό,τι έχω μάθει, είχατε επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της πόλης, στα βορειοανατολικά της πόλης. Και είχατε κάποιες ειδήσεις να μας δώσετε από εκεί πέρα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νοσοκομείο, αλλά ταυτόχρονα και με το τι γίνεται, γιατί αν θυμόμαστε, είχε λόγω ενός ατυχήματος που είχε. Μια πυρκαγιάς που στήχησε μάλιστα και τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Ήταν τον περασμένο Απρίλιο. Δυστυχώς, αρκετούς μήνες μετά, και ενώ έχουμε μπροστά μας και το φθινόπωρο και έναν χειμώνα που από ό,τι φαίνεται θα είναι δύσκολος από την άποψη της διαχείρισης πανδημίας και του φόρτου της εργασίας και των περιπτώσεων που θα κληθούν πάλι να υπηρετήσουν τα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αυτή η πνευμονολογική κλινική που καταστράφηκε δεν έχει ανακατασκευαστεί, κύριε Φερέα. Και κατά τη συνάντηση που είχαμε με τη νέα διοίκηση, με τον νέο διοικητή του νοσοκομείου, η πληροφόρηση που είχαμε είναι ότι δεν έχει δρομολογηθεί κάτι, και ακόμα κι αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε λαμβάνονταν η απόφαση να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακατασκευές, αυτές θα θέλανε τουλάχιστον 3 με 4 μήνες για να ολοκληρωθούν. Αλλά να ξέρετε ότι δεν έχει αναλυφθεί καμιά πρωτοβουλία και καμία απόφαση, δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για το πότε θα ξεκινήσει το έργο της ανακατασκευής. Άρα, ακόμα και να ξεκινούσε το έργο της ανακατασκευής, δεν θα υπήρχε περίπτωση να προλάβει. Θα πιάναμε καλή άνοιξη. Σε μία φάση που, όπως σας είπα, τα κρούσματα αρχίζουν να αυξάνονται. Αυτή την πληροφόρηση είχαμε και από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Χθες είχε γενική εφημερία. Έχουν διπλασιαστεί οι περιπτώσεις ανθρώπων που πηγαίνουν πάλι στο νοσοκομείο το συγκεκριμένο με κορονοϊό. Καταλαβαίνετε τώρα την επιβάρυνση που θα έχουν και οι μονάδες εντατικής θεραπείας και φυσικά οι κλινικές. Και κατά συνέπεια την επιβάρυνση που θα έχει και η εξυπηρέτηση των υπόλοιπων περιπτώσεων και της λοιπής νοσηρότητας, γιατί εξαιτίας της πανδημίας, όπως είναι γνωστό, ένα πολύ μεγάλο μέρος των υπόλοιπων περιπτώσεων και ασθενειών έμειναν πίσω. 80% περίπου στα περισσότερα νοσοκομεία είχαν ανασταλεί τα χειρουργεία. Ίσα-ίσα που άρχισε λίγο το σύστημα να ανασένει, βλέπουμε ότι πάλι καταλήγουμε στην ίδια, στην προηγούμενη κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση και για το προσωπικό και για τις υποδομές. Μια κατάσταση δυστυχώς στην οποία έχει βάλει το χέρι της η ίδια κυβέρνηση, γιατί δεν την ενδιαφέρει να ενδυναμώσει το Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα δημόσια νοσοκομεία, τον αντίον να τα αποδυναμώσει και να προωθήσει ένα πολύ μεγάλο κύκλο εντός πολλών εισαγωγικών εργασιών και πελατών, έτσι βλέπει τους ασθενείς, στις ιδιωτικές κλινικές και στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Δεν βλέπει ως αγαθό τη δημόσια υγεία, ως ένα εμπόρευμα που το δίνει, ξέρετε, με όρους ασυδοσίας και ούτε καν υγιούς ανταγωνισμού σε πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Τι γίνεται με τις ΜΕΘ τώρα, με τις μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί όπως είδαμε και από τη μελέτη λίτρα που θα ήθελα μετά να τη δούμε και λίγο αυτήν, όποιος δεν ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ουσιαστικά κατέληγε. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, είναι πάνω από 80% σύμφωνα με τη μελέτη. Άρα θέλω να μου δώσετε λίγο τα στοιχεία του τι γίνεται σήμερα. Ας πάρουμε για παράδειγμα το Παπα-Νικολάου, το οποίο το έχετε και εύκαιρο, αλλά και ταυτόχρονα τι γίνεται με τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Να θυμίσουμε να πούμε στους τηλεθεατές που δεχομένως να μην έχουν ακούσει τι λέει αυτή η δεύτερη φάση της μελέτης του κυρίου Λίτρα, ότι σχεδόν κανείς από τους ανθρώπους που διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ δεν επέζησε. Είναι γύρω στο 97,7%. Καταλαβαίνετε, δεν είναι ένας αριθμός. Είναι εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι που χάσαν άδικα τη ζωή τους γιατί διασωληνώθηκαν εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Και επίσης αυτή η μελέτη λέει ότι και ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, περίπου το 73% που διασωληνώθηκαν εντός ΜΕΘ, επίσης έχασαν τη ζωή τους. Ένα ποσοστό σε σχέση με αυτό που είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που τι λέει δηλαδή, ότι εντάξει, ήταν δολοφονική επιλογή του να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους να διασωληνωθούν έξω και πέθαναν, το 97,7%, αλλά και από την άλλη, αυτός ο αριθμός των υποτιθέμενων ΜΕΘ που μας παρουσίαζε η κυβέρνηση, ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Γκάγκα, ειδικά αυτό το χρόνο που είναι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ήταν δημιουργική αριθμητική, ακριβώς προσχηματικές ΜΕΘ, που κάθε άλλο παρήχαν την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας για να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
Γιατί ήταν μεθ που φτιάχτηκαν, όπως σας είπα, προσχηματικά, μόνο και μόνο για να γίνουν ένας αριθμός, για να κάνει φτηνή επικοινωνιακή προπαγάνδα, επικοινωνία και προπαγάνδα η κυβέρνηση, αλλά να μην νοιάζεται για το ποιος τελικά θα βγει ζωντανός από αυτή τη μονάδα εντατικής θεραπείας, που ήταν κάποιοι θάλαμοι, χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, χωρίς εντατικολόγους, χωρίς αναισθησιολόγους, με άσχετες ειδικότητες γιατρών, οι οποίοι πήγαιναν εκεί πέρα γιατί είχαν το εντέλεσθε από τις διοικήσεις της Γαλάζιας, που τους έλεγαν ότι αν δεν πας θα έχεις διοικητικές κυρώσεις και πειθαρχικές κυρώσεις, που πήγαιναν εκεί ακριβώς. Και οι άνθρωποι με γυμνά χέρια και χωρίς την απαραίτητη γνώση να παράσχουν ιατρικό έργο που ήταν έξω από τις γνώσεις του. Και όλο αυτό φαίνεται σε έναν πολύ πολύ τραγικό απολογισμό, κύριε Φερέ. 33.500 περίπου άνθρωποι έχουν χάσει συνολικά τη ζωή τους από την έναρξη πανδημίας, από τους οποίους, κρατήστε λίγο αυτό τον αριθμό που δεν είναι αριθμός, είναι ένας τραγικός απολογισμός, οι περίπου 20.000 έχασαν τη ζωή τους από την 1η Σεπτεμβρίου του 2021 μέχρι σήμερα, δηλαδή επί Υπουργείας Πλεύρη Γκάγκα. Στη δεύτερη ουσιαστικά και τρίτη φάση του κορονοϊού και όχι στην αρχή, στο οποίο μπορεί να πεις ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα, ήμασταν όλοι. Και πολύ πέρα, γιατί μιλάμε πια για την τρίτη, για την τέταρτη, δεν μιλάμε τώρα για το δολοφονικό κύμα στη Θεσσαλονίκη που ήταν στο δεύτερο κύμα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα που περιμένει και τις απαντήσεις, να δοθούν οι απαντήσεις, αλλά να αποδοθούν και οι ευθύνες. Μιλάμε για την περίοδο που υποτίθεται θα έπρεπε να είχε ενισχυθεί το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας, αλλά έγινε το εντελώς αντίθετο, αποδυναμώθηκε. Αποδυναμώθηκε και από τους ανθρώπους που μείναν εκτός και εξαιτίας του μέτρου της αναστολής, περίπου 10.000 εργαζόμενοι σε αυτό, και μάλιστα ενώ υπήρχε και το όπλο του εμβολιασμού, κύριε Φερέ. Εκεί ήθελα να πάμε, όχι στον εμβολιασμό, αλλά στους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι παροπλισμένοι γιατί δεν επέλεξαν να εμβολιαστούν. Με αυτούς τους ανθρώπους τι γίνεται, γιατί διαβάσαμε προχθές ότι κάτι πάει να κάνει η κυβέρνηση, να τους ξαναπάρει πίσω, αλλά υπάρχουν. Σε σχέση με αυτό, η μελέτη Λίτρα λέει ότι ενδεχομένως να υπάρχει και ένας συσχετισμός αυτής της τεράστιας υποβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας από 1η Σεπτεμβρίου του 2021 μέχρι και τον Μάιο που έγινε η έρευνα, ακριβώς και εξαιτίας του μέτρου της αναστολής εργασίας αυτών των 10.000 ανθρώπων. Είναι πολύ σοβαρό, κρατήστε το. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι πρωτίστως για τους εαυτούς τους, οι εργαζόμενοι στον υγειονομικό χώρο θα έπρεπε να κάνουν το εμβόλιο, αλλά και κυρίως και προς το χρέος, προς τους ασθενείς και όλους τους λήπτες υγείας. Από την άλλη όμως είχαμε πει ότι είναι εξοντωτικό το μέτρο, το διοικητικό μέτρο, το τιμωρητικό μέτρο της αναστολής εργασίας και μάλιστα σε μια περίοδο που δουλεύεις, έχεις χρήματα και δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, όχι όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κρίση της ενεργειακής φτώχειας και του πληθωρισμού. Και πολύ περισσότερο ένα τιμωρητικό μέτρο απέναντι σε ανθρώπους που στα πρώτα κύματα της πανδημίας που δεν υπήρχε το εμβόλιο, ανεμβολίαστοι άνθρωποι αντικειμενικά έδωσαν μάχη, δίνοντας πολλές φορές και την υγεία τους και τη ζωή τους ακόμα για να παράσχουν τις υπηρεσίες υγείας για να βοηθήσουν τους ασθενείς με COVID. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, κύριε Αβιέρη, οι οποίοι στην αρχή τους χειροκροτούσαν. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέτε. Και μετά τους έδερναν. Άρα είχαμε πει ότι είναι απαράδεκτο το μέτρο της αναστολής. Είχαμε ζητήσει με πολλές κοινοβουλευτικές και πολιτικές παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και από τον κύριο Πλεύρη προσωπικά να άρει αυτό το μέτρο. Το τιμωρητικό δεν το έκανε. Πολλές φορές κάναμε και καταθέσαμε και τροπολογίες. Ήρθε προχθές και μετά, και εγώ νομίζω και από την συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής πριν από μία εβδομάδα, γιατί του καταλογίσαμε αυτές τις ευθύνες, να παραδεχθεί και να αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό. Αλλά να πούμε το εξής. Είναι πια πολύ αργά για δάκρυα και για τους ανθρώπους που έχουν φύγει εξαιτίας αυτής της αποστέρησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τις υπηρεσίες αυτών των 10.000 ανθρώπων, αλλά και πολύ περισσότερο απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που ένα χρόνο πια τους έχει εξαντλήσει. Τέλος πάντων, καλή αργά παρά ποτέ, να γυρίσουν οι άνθρωποι στην εργασία τους με προσοχή, προστατεύοντας και την υγεία τους και φυσικά τους ασθενείς, αλλά νομίζω ότι πολύ γρήγορα η ώρα της λογοδοσίας για την κυβέρνηση και προσωπικά και για τον Πρωθυπουργό και για την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να έρθει. Κύριε Βιέρη, θέλω να πάμε στο ζήτημα της ενέργειας και της ακρίβειας, διότι τι να την κάνω την υγεία μου, δεν μπορώ να ζήσω μέσα στο δικό μου το σπίτι, δεν μπορώ να ζεσταθώ. Και υπάρχει το ζήτημα τώρα, εγώ το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές μέσα και από τις εκπομπές μας, αλλά και από το δελτίο ειδήσεων, ότι φοβάμαι ότι θα δούμε πάλι φαινόμενα του 2012-2013, όπου άνθρωποι κυκλοφορούσαν μέσα στο σπίτι τους γιατί προσπαθούσαν να ζεσταθούν με όποιον τρόπο.
Το είδαμε ακόμα και πέρσι. Στα δυτικά της πόλης είχαμε άλλο ένα τραγικό φαινόμενο τέτοιου είδους από πικαριά μέσα σπίτια, γιατί ο άνθρωπος απλά προσπαθεί να ζήσει. Και να ζεσταθεί μέσα στο βαρύ χειμώνα που περνάμε, γιατί εδώ στα βόρεια έχουμε λίγο παραπάνω κρύο. Τι να κάνουμε τώρα σχέση με την Κρήτη. Και βλέπετε ότι υπάρχει ήδη ένα κύμα και κλίμα αντίστασης, κυρίως από τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου το κρύο είναι πολύ πιο. Φλόρινα, Καστοριά. Δεν αντέχουν. Και μιλάμε και ειδικά και για περιοχές, εκεί Κοζάνη, που είχαν και την παραγωγή του ρεύματος. Και αυτές οι περιοχές. Με εξαιτίας αυτής της βίαιης απολιγνητοποίησης, μείναν και χωρίς δουλειά και χωρίς πόρους και τώρα θα μείνουν και χωρίς ενέργεια. Ένα κρανίου τόπος, χωρίς προοπτικές, εξαιτίας αυτής της βίαιης επιλογής και της βίαιης απολιγνητοποίησης του κυρίου Μητσοτάκη, για αυτές τις περιοχές που τις άφησε ανοχήρωτες απέναντι στη φτώχεια και απέναντι στο κρύο. Μπορούμε να κάνουμε προβολή. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και θεωρώ ότι είναι και πιο δύσκολα ακόμα και από την περίοδο των μνημονίων. Γιατί τέτοιο είδους ενεργειακή φτώχεια δεν υπήρχε. Όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε σε αυτή την ένταση. Σε αυτή την ένταση δεν υπήρχε. Πάλι υπήρχε. Αλλά φτώχεια. Οι ρευματοκοπές υπήρχαν, θυμόσαστε. Αλλά τώρα. Εδώ πρέπει να. Δεν είναι απλά ότι σου έρχεται ένας λογαριασμός της ΔΕΗ ή του ρεύματος που δεν μπορείς να πληρώσεις. Είναι μια ολόκληρη περιουσία. Ειδικά για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το ρεύμα για τη δουλειά τους, όπως είναι ένας ζαχαροπλάστης, ένας αρτοποιός ή ένας μικρός ταβερνιάρης. Και έχει αυτό διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί από 1.000 ευρώ που ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό ή και λίγο πριν πήγε στα 2.500 ευρώ ή στις 3.000 ευρώ, δεν μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του. Πάρα πολλοί άνθρωποι, μιλάω με φίλους ζαχαροπλάστες που λένε και να μου ανέβει ο τζίρος και η δουλειά που έχει πέσει, δεν έχει συμφέρον, δεν γιατί φτάνει. Αυτόματα χρειάζομαι περισσότερη ενέργεια για να παραγάγω προϊόντα. Και αυτό δεν είναι καλό για μένα. Το δικαίωμα του ηλεκτρισμού, του ίντερνετ, του νερού, της πρόσβασης σε τροφή είναι αναφέρετα δικαιώματα ακόμα και από τα Ηνωμένα Έθνη, κύριε Αυγέρη. Και φτάνουμε στο σημείο σήμερα να λέμε ότι μας παίρνουν τηλέφωνο, γιατί μας παίρνουν και εδώ στο κανάλι πολλοί άνθρωποι, και μας λένε ότι μου κόβουν το ρεύμα, με παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούν, δεν θα πληρώσω. Η ίδια ΔΕΗ, η οποία αυτή τη στιγμή ο CEO, ο διευθυντής της, ο γενικός διευθυντής, αμείβεται με εξωφρενικά. Και δίνει πόνο στον εαυτό του. Ακριβώς. Το άλλο ζήτημα είναι τα χρυσά παιδιά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι οποίοι δίνουν επίσης πόνο στον ΟΑΕΔ, για παράδειγμα, ένα χιλιάρικο το μήνα. Και τιμωρούν τους ανέργους. Αυτά δεν γίνονται. Ξέρετε, πάνε πολύ άσχημα στην κοινωνία, κύριε Αυγέρη. Γι' αυτό η κοινωνία πρέπει να μην περιμένει πολύ να δείξει τη δυσαρέσκειά της, όχι με την έννοια της καλή κανείς. Σε κίνημα αγανακτισμένων, αλλά νομίζω όμως το πεδίο πρέπει να το κάνει. Τι θέλω να πω. Δεν είναι υπόθεση του εργαζόμενου στην ΔΕΗ ή μόνο ενός παραγωγού το να βγει και να μιλήσει για το ρεύμα και για την ενέργεια και για αυτή την αδικία που δεν γίνεται. Όπως δεν είναι μόνο υπόθεση του υγειονομικού να μιλήσει για την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία. Τι θέλω να πω. Όπως λέτε εσείς, είναι δικαίωμα, είναι αγαθό και δικαίωμα η πρόσβαση στην ενέργεια, ένα μίνιμουμ για να υπάρχει. Η δυνατότητα να ζουν να όλοι ζήσεις. Οι άνθρωποι, για έτσι, τουλάχιστον για να ζήσεις, για να μην κρυώσεις, για να μην πεθάνεις από το κρύο ή από την στέρηση ασφαλούς τροφής, αν δεν έχεις ψυγείο, δεν μπορείς να αποθηκεύσεις, τουλάχιστον να έχεις τα βασικά σου. Το ίδιο είναι αγαθό και η υγεία. Όλα αυτά όμως, μέσα σε αυτό το παρασιτικό παρακράτος, επιτελικό παρακράτος Μητσοτάκη, όλα αυτά έγιναν πολύ ακριβά εμπορεύματα και μάλιστα για λίγους. Η υγεία που σας περιέγραψα, ακριβώς επειδή το δημόσιο νοσοκομείο έχει σχεδόν αποδυναμωθεί, καταστραφεί, οι άνθρωποι δεν μπορούν να περιμένουν 2 και 3 μήνες για να κάνουν το παιδί τους μια επέμβαση αμυγδαλίτιδας, που είναι μια τυπική επέμβαση. Αν δείτε, διαβάσετε, ένας άνθρωπος περίμενε, ένας γονιός, 3 μήνες για το παιδί του στο Πέδον, Αγία Σοφία, και αναγκάστηκε να πάει να πληρώσει 2.000 ευρώ σε ιδιωτική κλινική. Αν δεν έχει, θα τις δανειστεί. Ή αν δεν είναι, θα πουλήσει το χωράφι, όπως γίνονταν το 1960, τη δεκαετία του 60. Εμπόρευμα. Και εμπόρευμα την στιγμή, μάλιστα, που δημόσιο χρήμα πηγαίνει. Αλλά δεν πηγαίνει για να είναι κατοχυρωμένο το αγαθό της υγείας για όλους. Πηγαίνει με απευθείας αναθέσεις, με μίζες, με υπερκοστολογήσεις. Σε ημετέρους, σε ιδιώτες, σε αιριτζίδες, σε αυτούς το παρασιτικό ιδιωτικό τομέα, όχι τον υγιή, που σέβεται τους όρους του ανταγωνισμού, για να τρέφεται αυτό το παρασιτικό παρακράτος του Μητσοτάκη και οι περισσότεροι τελικά να πεθαίνουν στην ψάθα.
Το ίδιο θα γίνεται και με το ρεύμα. Το ίδιο γίνεται με τα τρόφιμα. Είναι είδος πολυτελείας πια το να έχεις βασικά αγαθά μέσα στο ψυγείο σου για να έχεις πρωινό για το παιδί σου. Δείτε, από την προσωπική εμπειρία που έχουμε όλοι, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Φοβάσαι τι θα δεις. Είναι τιμές που έχουν αυξηθεί και ποσότητες που έχουν μειωθεί σε σχέση με τα προϊόντα. Είναι δεδομένο αυτό, αλλά ταυτόχρονα το ΦΠΑ ανεβαίνει γιατί και οι εισρωές του κράτους ανεβαίνουν, γιατί ουσιαστικά από την αυξημένη τιμή έρχεται και μεγαλύτερο ΦΠΑ, κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει αλλάξει ήδη χθες. Αν ξέρεις βασικές αρχές οικονομίας, πρέπει να το κάνεις αυτό ήδη από χθες. Όπως και να έχει. Επίσης λένε στην αγορά ότι όταν βλέπεις αίμα στον δρόμο πρέπει να πας να αγοράσεις. Όποιος μπορεί, πάει και αγοράζει. Άρα αυτές τις στιγμές ζούμε και πάλι, κυρία Βιέρη. Ταυτόχρονα όμως θέλω να μείνουμε λίγο στα του σήμερα, σε εισαγωγικά. Όταν λέει ακούς κλάματα αγοράζεις και όταν ακούς κάλαντα πουλάς, πώς το λέει. Ναι. Υπάρχει, και ναι, αυτό, ναι, ναι. Υπάρχει και αυτό, κυρία ναι. Βιέρη. Βουλευτής, συνάδελφός σας του νομού Μαγνησίας, κυρία Βιέρη, ο οποίος στη σύζυγό του... Της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος. Με μια οίκε των 5.000 ευρώ κεφάλαιο, μιας και μιλάμε για οικονομικά, μπήκε στον αναπτυξιακό, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στον αναπτυξιακό νόμο ουσιαστικά, με 4.200.000 χιλιάρικα κατοχυρωμένα και πήγε και πήρε και ένα δάνειο από την τράπεζα για να μπορέσει να εισπράξει τα 4.200, γιατί αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου βουλευτή, ότι ξέρετε, εγώ δεν εισπράξα ούτε ένα ευρώ. Έπρεπε να δείξω ότι έχω τα χρήματα για να μπορέσω μετά να πάω να πάρω. Είχε και μια δανειοδότηση 6 εκατομμύρια. Κατοχυρωμένη από την τράπεζα. Άρα, αυτό που είπε ένας τηλεθεατές που μας κάλεσε, δεν τον πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη, αλλά τον πιάσανε με τη γίδα στο μαντρί. Αυτό μας είπε σήμερα. Άρα, χθες. Άρα, τι γίνεται, κύριε Βιέρη. Και να βάλουμε και μία παράμετρο. Παρακαλώ. Υπάρχει και μία συνταγματική πρόβλεψη που λέει ότι οι βουλευτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, άμεσα ή έμεσα, τουλάχιστον εγώ κάνω αυτή την διευρυμένη ερμηνεία, δεν μπορούν να υπαγάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους. Σωστά. Ναι, βέβαια. Υπάρχει ένα ηθικό. Είναι η ήταν συζύγου, η γυναίκα του. Ήταν η συζύγου, η οποία χρησιμοποιήσει όμως το ίδιο mail. Το ίδιο mail. Εγώ θα σας αφήσω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος, μορφωμένος, που ασχολείστε και με το επιχειρήν. Μπορείτε, θα αντιστρέψω, συγγνώμη που θα κάνω ένα ερώτημα. Εσείς έχετε αυτές τις δυνατότητες για να χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας που λειτουργεί εδώ πολλά χρόνια με αυτούς τους όρους που μου περιγράψατε. Δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω να πάρω τον αναπτυξιακό γιατί είχε τελειώσει ο προϋπολογισμός. Είχαν τελειώσει τα χρήματα. Κάποιοι πήγανε τα χρήματα, οπότε δεν μπορούσα να πάω να πάρω. Νομίζω ότι. Όπως εγώ κι άλλοι. Ακόμα ούτε είναι η γυναίκα του Κέσσαρα, αλλά εδώ πέρα είναι ο Κέσσαρας, ο συγκεκριμένος βουλευτής, ούτε είναι δίκαιος, ούτε φαίνεται δίκαιος. Και εξάλλου ο ίδιος παραδέχτηκε ότι όλα αυτά συντρέχουν, για τον οποία μίλησε αρχικά και πρέπει να πούμε και συγχαρητήρια στον αρμόδιο αναπληρωτή τομεάρχη διαφάνειας, τον Παύλο Πολάκη, που έκανε τη σχετική αποκάλυψη. Δεν αρνήθηκε τίποτα από όλα αυτά. Και ενώ δεν αρνείται όλα αυτά, και ενώ ο κόσμος, το περιδικαίο αίσθημα του κόσμου έχει φυγεί και έχει πληγεί πάρα πολύ, ο κύριος Μαραβέγιας εξακολουθεί να είναι στη θέση του. Και αν το κύριος Μαραβέγιας, πρωθυπουργός που τον αφήνει στη θέση του. Και να πω κάτι, συνδέοντάς το πάλι με αυτό που είπα για την δημόσια υγεία. Η επένδυση, βασικά να πούμε ότι η εταιρεία δεν υπήρχε, δημιουργήθηκε αφού απεστάλει ο φάκελος για την υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο. Σωστά. Και μετά ιδρύθηκε η εταιρεία με κεφάλαιο 5.000 ευρώ. Είναι μια επιχείρηση που θα παρήχε υπηρεσίες ως κέντρο αποκατάστασης. Ιδιωτικό. Που ξέρετε ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για όλο αυτό, έκλεισε στην Καστοριά το μοναδικό στην περιοχή δημόσιο κέντρο αποκατάστασης. Άρα είναι αυτό που σας έλεγα. Τη στιγμή που πολύ συνειδητά διαπράττουν αυτό το έγκλημα, τη δολοφονία σε βάρος του Δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ίδια στιγμή βρίσκουν τρόπους για να πηγαίνει αυτό το χρήμα στον ιδιωτικό παραστατικό τομέα. Αυτό είναι αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός προχθές στους βουλευτές του «σεμνά και ταπεινά». Αυτή είναι η σεμνότητα και η ταπεινότητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Εδώ είναι για. Εσείς τι συναντάτε στον δρόμο, δάσκαλε, κύριε Βιέρη. Πρώτον και κύριο, ποιος το λέει. Το λέει ο κύριος Μητσοτάκης, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν είναι κράτης. Ο ίδιος πρώτα, πρέπει να δώσω το παράδειγμα. Κύριος Μητσοτάκης πράττει τελείως διαφορετικά, αντίθετα από αυτό που εννοεί. Και γενικά επί των ημερών του, δηλαδή αυτά τα τρία και χρόνια της διακυβέρνησής του, έχει αντιστρέψει τελείως το νόημα των λέξεων. Το άσπρο, το μαύρο κυρίως, το κάνει άσπρο.
Και με την βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αυτών που ελέγχονται απόλυτα από αυτό που είναι το Μαξίμου ΑΕ, προσπαθεί να παρουσιάσει το μαύρο ως άσπρο στον κόσμο. Αλλά όσο κι αν ταΐσεις ψέμα, προπαγάνδα και ωραιοποίηση στον κόσμο, ο κόσμος έχει την πραγματικότητά του μέσα στο σπίτι του, που δεν μπορεί αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να του πεις, κρυώνει μέσα στο σπίτι. Κρυώνει μέσα στο σπίτι. Σκεφτείτε να του πάρεις και το σπίτι με αυτό το νόμο που ψηφίσανε και να είναι έξω στο δρόμο. Και άντε να βγει στο δρόμο και να βγει να διαμαρτυρηθεί, θα φάει ξύλο στο δρόμο. Και να έχει το παιδί του που να μην έχει που να το πάει για να το κάνει μια δημιουργική απασχόληση, να το πάει σε ένα πάρκο, σε μια γειτονιά της Αθήνας, όταν θα διαμαρτύρεται γιατί μπροστά του γίνεται κάτι κακό, η αστυνομία θα τον δένει μπροστά στα μάτια του παιδιού του. Αυτό είναι. Αυτή είναι η μεταδημοκρατία της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη, την οποία, ξέρετε, δεν αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες. Και βλέπετε ότι υπάρχει και πρόβλημα και στο εσωτερικό του από ανθρώπους που δεν μπορούν να το ανεχτούν αυτό. Φωτογραφίσατε σε μία φράση σας διάφορα σημεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό παρατήρησα. Η ουσία όμως, κυρία Αυγερή, είναι η εξής. Και εκεί θα ήθελα να σταθώ και, αν θέλετε, με αυτό να κλείσουμε και τη συζήτηση. Βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης προάλλες και είπε ή εγώ ή το χάος. Mm-hmm. Μας θύμισε κάποιους του Καραμαλή, του Παππού, του προηγούμενου, το ή εγώ ή τα τάγκς. Η ουσία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και ο Αλέξης Τσίπρας δίνει την αλλαγή, δίνει ουσιαστικά, μπορεί να δώσει την ασφάλεια, την εγκυρότητα και όλα αυτά τα οποία πρέπει να ακολουθούν έναν πρωθυπουργό. Φυσικά, γιατί το έκανε. Γιατί το έκανε την περίοδο του 2015-2019 σε πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας, ενώ το σύμπαν ήταν ενάντια στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έδινε αυτές τις μάχες που κέρδισε και πολλές φορές και με σταθμίσεις και με υποχωρήσεις και με λάθη και με παραλήψεις, αλλά πάντα με καθαρή τη συνείδηση, καθαρό το βλέμμα και σεβόμενο το δημόσιο χρήμα που ήταν πάρα πολύ λίγο και πολύ περιορισμένοι οι πόροι και οι δυνατότητες, αλλά τα κατάφερε. Να βγάλει το άχθος του χρέους από τη θηλιά του ελληνικού λαού, να ανατάξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο ήταν, ξέρετε, είχε φράχτη για εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστους ανθρώπους, για εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούσαν, πληρώναν το εισιτήριο του Αδόνιδος. Τα 5 ευρώ και τα 10 ευρώ. Ακριβώς. Το εισιτήριο του Αδόνιδος. Να επιστρέψει τους απολυμμένους, αναστολή πάλι εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, να ανοίξει την ΕΡΤ, την κλειστή ΕΡΤ που την κατάντησαν, πώς την κατάντησαν, να μην βρίσκει φωνή ο εργαζόμενος, ο άνεργος, ο δημιουργός, να αφήσει και ένα μαξιλάρι, στο οποίο μαξιλάρι τώρα ο κ. Μητσοτάκης ζεσταίνει τους κοριούς του. Φίλε, γιατί αυτό το μαξιλάρι το έκανε κοριούς, για να μιλήσουμε και για τα ζητήματα δημοκρατίας. Τα κατάφερε και τώρα έρχεται πάλι σε πολύ δύσκολη συνθήκη με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα ο Αλέξης Τσίπρας και εγώ θα σας έλεγα έτσι και με τα χαρακτηριστικά ενός εθνάρχη, όπως επειδή χρησιμοποίησα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με τα χαρακτηριστικά της απέτησης της πολιτικής και της κοινωνικής μεταπολίτευσης. Δεν θα έρθει απλά ως ένας πρωθυπουργός που διαδέχεται έναν αποτυχημένο πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας. Θα έρθει σε μια συνθήκη που δεν είναι μόνο εναλλαγή από τη μία κυβέρνηση στην άλλη, αλλά είναι η ανάγκη για να αποκατασταθεί η τροθήσα και αποδυναμωμένη δημοκρατία και η δημοκρατική θεσμή, κύριε Φερέ. Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Αυτή η κατάσταση που ζούμε στη μεταδημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια κατάσταση λίμπο. Ούτε δημοκρατία, ούτε χούντα. Ούτε δημοκρατία, ούτε χούντα. Και το καταλαβαίνει πολύ καλά ο κόσμος γιατί το νιώθει. Άρα η μετάβαση αυτή, η αλλαγή αυτή θα έχει και τα χαρακτηριστικά της νέας μεταπολίτευσης. Θα αποκατασταθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, θα αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας και εθνικής ασφάλειας, για να μην μιλήσουμε και για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Θα πρέπει να σταθεροποιηθεί η οικονομία και η κοινωνία για να δούμε μετά και τις νέες προκλήσεις, θα είναι δύσκολα. Μια από αυτές τις νέες προκλήσεις
είναι να επιστρέψουν οι άνθρωποι που έφυγαν, οι νέοι άνθρωποι στην πατρίδα, να τους δοθούν κίνητρα, να πιστέψουν οι νέοι άνθρωποι ότι το όνειρο περνά μέσα από αυτή τη φάση της ηλικίας της νεότητας. Αν αυτό το πράγμα δεν επιστρέψει, τότε νομίζω ότι ως έθνος και ως χώρα είμαστε κατεστραμμένοι. Και για τα εθνικά που αναφερθήκατε, ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι με προσβάλλει πλέον αυτό που λέτε για τα ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ήταν μια αποστροφή του λόγου μου και κρατήθηκε μόνο αυτό και είπε ξεκάθαρα ότι απλά δεν τα βλέπεις τα σύνορα, υπάρχουν. Άρα νομίζω ότι υπάρχει και ένα ανασκεύασμα ουσιαστικά στα λεγόμενά του. Η στρέβλωση και η διαστρέβλωση είναι το σπορ του κύριου Μητσοτάκη και του συστήματός του. Να θυμίσουμε τις περιβόητες κόκκινες γραμμές, αυτές που δεν έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης όταν συναντήθηκε και μίλησε απλά για τα 6 ναυτικά μίλια. Ενώ έχουμε υπενθυμίσει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, ποια είναι τα επίδικα σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με την ΑΟΣ, με την υφαλοκρηπίδα. Και στη τελική ανάλυση, Θερμοπύλες φυλάς και έχεις το ηθικό ακμαίο των ανθρώπων σου όταν δεν αφήνεις να κλείσει το τοπικό γιατρείο επάνω ψηλά στον Εύρο. Και δεν θα αφήσεις τους ανθρώπους εκεί πέρα να κρυώνουν από το κρύο. Πρέπει να φροντίζεις αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες να είναι και στην πιο ακριτική περιοχή του Εύρου. Και όχι ένας πληθυσμός που γυράσκει 75-80 ετών, αλλά νέοι άνθρωποι. Να διώσεις στις κοινότητες τη δυνατότητα να φροντίσουν για την τοπική ανάπτυξη, να έχουν πόρους, να έχουν υποδομές, να μείνουν ανοιχτά τα σχολιά, να υπάρχουν γιατροί, να υπάρχουν συγκοινωνία, να υπάρχει υποδομή, αλλά όχι αυτά, περνώντας μέσα από το μυαλό σου πώς θα μοιράζεις χρήμα στα ΚΤΕΛ για να παίρνουν τις συμβάσεις και τις αναθέσεις για τις μεταφορές ή να ανοίγουν σαν τα μανιτάρια τα ιδιωτικά γιατρία, ενώ την ίδια στιγμή τα δημόσια κέντρα υγείας και τα τοπικά γιατρία κλείνουν. Κυρία Βιέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα και μαζί μας. Ήταν μια πρώτη, δυστυχώς αυτή τη στιγμή, πρώτη επαφή μαζί μας, αλλά θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον θα έχουμε αρκετές. Γέρινα και γέρας να είμαστε. Περισσότερο. Ναι. Να είστε καλά. Και εσείς.